Προχωρήστε κύριε Γεμουτζίδη. Ναι, ναι. Προχωράμε τώρα στην κυρίως ομιλία του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Θα διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό, αν και τον κύριο Τριανταφυλλίδη τον γνωρίζουμε πολύ καλά για τις μελέτες του. Είναι από τους πιο έγκυρους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επιστημονικά με το θέμα και όλες εμείς οι Παμακεδονικές, το ΙΧΑ, Δημοκρατική Πολιτεία, θέλησε με την παρουσία του αυτή και μιλώντας για το DNA να ξεφύγουμε από το καθαρά ιστορικό κομμάτι προσέγγισης του μακεδονικού ζητήματος και να πάμε σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό, το DNA, το οποίο δεν αμφισβητείται, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθόλου. Θα ακούσουμε με προσοχή αυτά που θα μας πει ο κύριος Τριανταφυλλίδης και τα συμπεράσματα μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά το πέρας της ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα θα πω για τον ομιλητή ένα σύντομο, πολύ σύντομο βιογραφικό. Είναι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, είναι ομότιμος καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Βιολογικού Τμήματος. Παρακολούθησε με τα διδακτορικές σπουδές στη γενετική στις ΗΠΑ, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα δημοσιεύματά του στη γενετική του ανθρώπου αφαιρούν τη μελέτη της γενετικής σύστασης των κατοίκων της Ελλάδας με κλασικούς και DNA δείκτες με στόχο τη διερεύνηση της βιολογικής ιστορίας των Ελλήνων και τη σχέση τους με άλλους λαούς της Ευρασίας. Δεύτερον, τη μοριακή διερεύνηση κληρονομικών ασθενειών. Τρίτον, την ανάλυση DNA για έλεγχο ιατροδικαστικών υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει συγγράψει δεκάδες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το συγγραφικό του έργο έχει χιλιάδες αναφορές από άλλους επιστήμονες. Έχει γράψει 10 διδακτικά βιβλία στη γενετική και τη βιολογία. Επιπλέον είναι συγγραφέας 5 εκλαγικευμένων βιβλίων σχετικά με την γενετική ιστορία των Ελλήνων, την έκρηξη της γενετικής του ανθρώπου τον 21ο αιώνα, εκεί που η δίκλωνη έλικα DNA συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πω περισσότερα. Θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη στην κυρία ομιλία του να μας πει αυτά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε να παρουσιάσετε αυτό το έργο, να δώσουμε απαντήσεις σε πολλούς κακεντρεχείς και κακόπιστους και να ακουμπήσουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό, το DNA των Μακεδόνων Ελλήνων. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την πρόσκληση και όλους εσάς που με αυτές τις αντίξωες συνθήκες παρευρίσκεται να παρακολουθήσετε την ομιλία μου. Από τότε που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, προσπαθεί να βρει από πού κατάγεται, ποιοι είναι οι προγονείς του. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, υπάρχουν διάφορες θεωρίες όσον αφορά την πρόληψη του ανθρώπου. Καθηγητά, λίγο προς το κέντρο και πιο ψηλά. Βλέπουμε πιο την ψηλά. Οθόνη. Άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος έχει προέλευση την Ελλάδα, άλλοι την Ασία, άλλοι ισχυρίζονται ότι έχει την Αφρική. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα το DNA από τους κατοίκους όλων των περιοχών, ή τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Αφρική, όσο και από την Ασία. Εκείνο που διαπιστώθηκε είναι ότι υπάρχουν περίπου διπλάσιες παραλλαγές DNA στους πληθυσμούς της Αφρικής από ό,τι υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμη λιγότερες στους πληθυσμούς της Ασίας και ακόμη πιο λίγο στους πληθυσμούς της Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αφρική, όπου υπάρχουν οι περισσότερες παραλλαγές, και καθώς εξαπλώθηκε
έξω από την Αφρική, κάποιες από τις παραγωγές αυτές μεταφέρθηκαν και από τους ανθρώπους. Άρα, όλα τα στοιχεία δείχνουν, τα γενετικά, ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική. Το επόμενο ερώτημα είναι πότε. Τα περισσότερα βιβλία μας μιλάνε ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από 170.000 χρόνια. Αρχαιολογικά στοιχεία όμως στο Μαρόκο έδειξαν ότι ο άνθρωπος είχε εμφανιστεί πριν από 300.000 χρόνια. Και το ερώτημα είναι πότε έφτασες στην Ελλάδα. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η Κατερίνα Χαρβάτη μελέτησε το κρανίο αυτό από το σπήλαιο απίδημα της Μάνης και υπολόγισε ότι ο άνθρωπος έφτασε στον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στον ελλαδικό χώρο στην Πελοπόννησο πριν από 210.000 χρόνια. Πολλοί αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα της κυρίας Χαρβάτη που είναι πανανθρωπολόγος διεθνής, αλλά πριν από 2 χρόνια η γερμανική κυβέρνηση την τίμησε ως μία από τις καλύτερες επιστήμονες της Γερμανίας. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος έφτασε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα πριν από 200.000 χρόνια, αλλά εξακολουθούν ακόμη και σήμερα εργασίες και περιοδικά να μιλάνε ότι ο άνθρωπος εξακλώθηκε από την Αφρική στην Ασία πριν από 60 ή και 45.000 χρόνια, που είναι μια άποψη την οποία τουλάχιστον η κυρία Χαρβάτη αμφισβητεί. Για μένα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι πότε άρχισαν οι επιστήμονες να μελετούν τη γενετική του ανθρώπου. Η πρώτη μελέτη έγινε το 1918 εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσο και να φαίνεται παράξενο. Υπήρχε ένα ζεύγος Πολωνών μικροβιολόγων, οι οποίοι συνόδευαν στα θέματα στο μέτωπο το Μακεδονικό και μελέτησε για πρώτη φορά τις ομάδες αίματος άβων που γνωρίζουμε σήμερα όλοι, σε 16 διαφορετικά στρατεύματα από εθνικότητες, καθώς επίσης και στην Ελλάδα. Και διαπίστωσε η εργασία του παρουσιάστηκε στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε σε ένα από τα αγκυρότερα περιοδικά στην Αγγλία. Διαπίστωσε ότι πραγματικά, χρησιμοποιώντας τις συχνότητες, μπορεί να αποκαλυφθεί η συγγένεια πληθυσμών, όπως παραδείγματος οι Ιταλοί συγγενεύουν με τους Γάλλους, αλλά υπήρχαν και μερικά παράδοξα αποτελέσματα ότι οι Σενεγάλοι μοιάζουν με τους Ρώσους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πολλοί αμφέβαλαν αν πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτά για γενετικές μελέτες και χρειάστηκε τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια για να αρχίσει πάλι η μελέτη της γενετικής σύστασης των πληθυσμών. Τι μελέτησε το ζεύγος των Πολωνών? Όχι βέβαια το DNA. Γνωρίζουμε το DNA, τη δομή του, μόλις το 1953 από το Γόσον και Κρίκ. Ότι το DNA είναι το γενετικό μας υλικό, το γνωρίζουμε το 1944. Μελέτησε δηλαδή τα προϊόντα του DNA και όχι το DNA, το ζεύγος των Πολωνών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι καθένας μας στα κύτταρά του έχει 46 μόρια DNA, 46 χρωμοσώματα. Τα 22 ζευγάρια κληρονομούνται τα μισά από τον πατέρα, τα μισά από τη μητέρα. Το χρωμόσωμα Y κληρονομείται από τον πατέρα αποκλειστικά στα παιδιά. Και τέλος υπάρχει το μιτοχοντριακό DNA, το οποίο κληρονομείται αποκλειστικά από τη μητέρα στα παιδιά. Συνεπώς όταν λέμε ότι θα μελετήσουμε το DNA, μπορούμε να μελετήσουμε το DNA που κληρονομείται από τους δύο γονείς, το DNA που κληρονομείται μόνο από τον πατέρα, το DNA που κληρονομείται μόνο από τη μητέρα ή όλο το DNA, και αξίζει να είναι σημαντικό ότι η ανάλυση του DNA το 2003 αποκόστησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα μπορεί να γίνει σε μερικές ημέρες με 1.000 ευρώ, τόσο πολύ έχει προχωρήσει η γενετική. Και ερχόμαστε να δούμε ποια αρχαίγωνα είδη πέρα από τον άνθρωπο υπάρχουν στη Μακεδονία. Να περιοριστούμε μόνο στη Μακεδονία.
έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο άνθρωπος της Καλλινεβέργης σε δύο περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στο Παλαιόκο Στρακουζάνης, καθώς επίσης και στο Σπήλαιο των Πετραλώνων. Στο Σπήλαιο Πετραλώνων έχει βρεθεί αυτό το κρανίο, το οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο του Γεωλογικού Τμήματος. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πλέον το νέο μουσείο στα Πετράλωνα, το οποίο έχει ανακαινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να πω για την ιστορία, ότι το κρανίο είχαν ανακαλύψει οι χωρικοί από το Σπήλαιο Πετραλώνων και τότε, όντας εγώ φοιτητής στο εργαστήριο, είχαν έρθει στον καθηγητή μου τον Κανέλη, που είναι αυτός εδώ πέρα, προκειμένου να του πούν τι μπορεί να κάνουν, και ο καθηγητής Κανέλης με τον καθηγητή Κόκορο με χρησιμοποιούσαν στο Σπήλαιο Πετραλών να τους κρατάει το φανάρι για να κάνουν μελέτες. Συνεπώς, οι πρώτοι που μελέτησαν το κρανίο των Πετραλώνων είναι ο Κανέλης, ο Κόκορος, σε συνεργασία με τον καθηγητή Σάβα της Ανατομίας. Έκτοτε, έχω μελετήσει το κρανίο πάνω από 15 επιστήμονες. Έχει όμως σημασία να πούμε ότι η Χαρβάτη έχει αποδείξει ότι είναι άνθρωπος της Χαϊδεβέργης και δεν είναι αρχάνθρωπος όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, και ότι πρέπει να έζησε στην περιοχή των Πετραλώνων πριν από 350.000 χρόνια. Το επόμενο είδος το οποίο βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα είναι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ. Έχει βρεθεί στη Σαμαρίνα, έχει βρεθεί στη Μάνη, έχει βρεθεί στα πλακιά της Κρήτης, έχει βρεθεί στα νησιά του Ιωνίου, έχει βρεθεί στην Άξο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ ζούσε σε όλη την επικράτεια. Εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από 600.000 χρόνια και λέγεται ότι ζούσε στην Ευρώπη και ότι εξαφανίστηκε πριν από 40.000 χρόνια την επομένη. Το επόμενο ερώτημα είναι, μια και ο άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από 300.000 χρόνια και ο άνθρωπος του Νεάρτεταζ έζησε στην Ευρώπη μέχρι 40.000 χρόνια, ποια ήταν η σχέση τους? Αν δηλαδή υπήρχε διασταυρώσεις μεταξύ τους ή δεν υπήρχαν διασταυρώσεις μεταξύ τους. Αξίζει να υποθεί ότι πριν από 2 χρόνια το βραβείο Νόμπελ απονομήθηκε σε Σουηδό επιστήμονα για τις εργασίες τους που απέδειξε ότι υπάρχει επιμιξία ανάμεσα στο DNA, ανάμεσα στους ανθρώπους Νεάντερταλ και στο σύγχρονο άνθρωπο. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν υπήρχε 1 επιμιξία, 2 επιμιξίες, 3 επιμιξίες. Από τη διαφάνεια εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν πολλαπλές επιμιξίες τόσο στην Αφρική, όσο και στην Ασία, όσο και στη Μικρά Ασία, όσο και στην Ευρώπη, στη Ρουμανία. Για μένα είναι εντυπωσιακό ότι την προηγούμενη Παρασκευή δημοσιεύθηκε μια εργασία η οποία μελετάει το DNA των Νεάντερταλ από τις γειτονικές χώρες, δηλαδή από τη Σερβία και από τη διπλανή χώρα. Και τι διαπίστωσε? Ότι υπήρχε επιμιξία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Νεάντερταλ πριν από 250.000 χρόνια. Τι μας λέει αυτή η εργασία? Ότι η άποψη της Χαρβάτη ότι ο άνθρωπος ίσως ζούσε στη Μάνη πριν 210.000 χρόνια είναι μάλλον σωστή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε επιμιξία πριν από 120.000 χρόνια, καθώς επίσης πριν 50.000 χρόνια, και τελικά εκείνο το οποίο υποστηρίζεται, ο άνθρωπος εξαφάνισε ή αφομοίωσε τον άνθρωπο του Νεάντερταλ. Γνωρίζουμε όμως σήμερα, και πολλοί έχουν κάνει ανάλυση του DNA τους με 100 ευρώ, ότι ένα περίπου 1-2% του DNA μας, των Ευρωπαίων, άρα και των Ελλήνων, προέρχεται από τον Νεάντερταλ,
Καθώς επίσης γνωρίζουμε ότι στο DNA του Νεάνδερταλ υπάρχουν προμίξεις από το DNA του ανθρώπου. Άρα υπήρχε αμφίδρομη διασταύρωση ή επιμειξία ανάμεσα στον άνθρωπο του Νεάνδερταλ και στον σύγχρονο άνθρωπο. Ερχόμαστε λίγο αργότερα στην νεολιθική εποχή. Στην νεολιθική εποχή, δηλαδή πριν από 10.000 χρόνια, οι πληθυσμοί στην έφορη ζώνη, κάπου δηλαδή στο Ιράκ, στο Ιράν, αναπτύσσουν τη γεωργία, καθώς επίσης και τρέφουν ζώα. Λόγω αυτής της δυνατότητας, μπορούμε να πούμε πλέον, αποκτά νέα δυνατότητα ο άνθρωπος, πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα και αρχίζει να εξαπλώνεται από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, αλλά και προς την Ανατολική Ασία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θα περιοριστούμε μόνο στην Ευρώπη. Οι κινήσεις πριν από 10.000 χρόνια, με τις κινήσεις των προσφύγων οι οποίοι γίνονται σήμερα, είναι παρόμοιες. Από ό,τι φαίνεται από τη διαφάνεια, οι πληθυσμοί από την έφορη Μισόλυνο έφτασαν στη Μικρά Ασία και από εκεί ακολούθησαν δύο κυρίως δρόμους. Από το Βόσπορο, Θράκη, Μακεδονία και από τη Μακεδονία μέσω Γιβελή, Αξιού, Δούναβη έφτασαν στη κεντρική Ευρώπη. Και ο άλλος δρόμος ήταν από την παράλια της Μικράς Ασίας να φτάσουν κάπου στην Πελοπόννησο και από εκεί και πέρα να εξαπλωθούν προς την Ιταλία και στη Δυτική Ευρώπη. Και τέλος ένας άλλος δρόμος κάπου από το Λίβανο και το Ισραήλ, το σημερινό, να φτάσουν στη Κρήτη και στην Κύπρο, να φτάσουν στην Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή, εδώ και 10.000 χρόνια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ίδια διαδρομή. Εκείνο που εντυπωσιάζει, μελετήθηκε το DNA από περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι τα Παλιάμπελα, όπως είναι ο Κλήτος της Κοζάνης και άλλες περιοχές, και μελετήθηκε αυτό το DNA με το DNA νεολιθικών ατόμων ή τάφων της κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι στη Γερμανία. Και διαπιστώθηκε ότι τόσο με το μητοχοντριακό DNA, αυτό που κληρονομείται από τη μητέρα, όσο και αυτό που κληρονομείται από τον πατέρα, στους τάφους της Γερμανίας και άλλων χωρών της κεντρικής Ευρώπης της νεολιθικής εποχής, υπάρχουν υπογραφές που δείχνουν μετακίνηση ανθρώπων από το Αιγαίο και φτάνανε μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στους τάφους εκείνους βρίσκονται κτερίσματα, διάφορα κοσμήματα, τα οποία έχουν προέλευση από το Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο υπήρχε μετακίνηση νεολιθικών ανθρώπων από το Αιγαίο, από τη Μακεδονία προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά παράλληλα υπήρχε και μεταφορά πολλών υλικών από το Βόρειο Αιγαίο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας κάνουμε ένα άλμα, να και μιλάμε για τη Μακεδονία. Γνωρίζουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κατακτήσει σχεδόν όλο το τότε γνωστό κόσμο από τη Μακεδονία και είχε φτάσει μέχρι την Ινδία. Το ερώτημα είναι εάν μπορούμε σήμερα να ανιχνεύσουμε την υπογραφή των στρατιωτών των Μακεδόνων σε πληθυσμούς της Ασίας. Η πρώτη εντυπωσιακή μελέτη έγινε στο δρόμο του Μεταξιού. Ο δρόμος του Μεταξιού ξεκινάει κάπου από τη Σμύρνη και φτάνει στη Δυτική Κίνα. Μελετώντας τάφους και λείψανα από τάφους της εποχής του καρπού στην περιοχή της Δυτικής Κίνας, διαπιστώθηκε ότι στους τάφους εκείνοι οι άνθρωποι είχαν γενεολογικές γραμμές ή υπογραφές Ευρωπαίων, δείχνονται εδώ πέρα U5, που σημαίνει ότι κάποιοι είχαν φτάσει
πριν από το 400 και 500 π.Χ. μέχρι την Κίνα. Είχαν υπογραφεί Ευρωπαίων. Ποιοι κινούνταν σε εκείνο τον χώρο? Από ό,τι ξέρουμε από την ιστορία, ήταν κυρίως Έλληνες. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο αυτοκράτορας ο οποίος συνένωσε την Κίνα και έκανε το περιβόητο τάφο από 400 γράμματα τερακότας, Κινέζοι επιστήμονες, Κινέζοι αρχαιολόγοι μας λένε ότι η κατασκευή αυτή πρέπει να έγινε από Έλληνες τεχνίτες, οι οποίοι καθοδήγησαν τους τεχνίτες στην Κίνα, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή στην Κίνα δεν υπήρχαν ολόσωμα αγάλματα όπως στην Ελλάδα, αλλά μόνο μινιατούρες. Συνεπώς, ναι, είναι ένδειξη ότι οι Έλληνες είχαν φτάσει μέχρι την Δυτική Κίνα με το δρόμο του μεταξιού. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, είναι γνωστό ότι υπάρχουν οι καλάς σε μία περιοχή. Η γλώσσα τους είναι μια ινδοευρωπαϊκή, ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ακόμη εντυπωσιακό ότι μελετήθηκε από διεθνή ομάδα το DNA χιλιάδων δικτών και διαπιστώθηκε ότι οι καλάς έχουν γενετικές υπογραφές οι οποίες προσομοιάζουν με Ευρωπαίους. Ποιοι Ευρωπαίοι είχαν φτάσει εκείνη την εποχή εκεί πέρα? Σίγουρα οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ας έρθουμε στη γενετική σύσταση των κατοίκων της Μακεδονίας και γενικότερα της Ελλάδας. Η πρώτη μελέτη έγινε από τον αείμνηστο καθηγητή Σταματογενόπουλο. Μελέτησε όχι το DNA το 1975, αλλά μελέτησε προϊόντα του DNA, κυρίως πρωτεϊνικούς πολυμορφισμούς, από 9 διαμερίσματα της Ελλάδας. Και τι διαπίστωσε? Ότι η γενετική σύσταση των κατοίκων των 9 διαμερισμάτων της Ελλάδας είναι παρόμοια μεταξύ τους. Το πιο εντυπωσιακό, με βάση δικά μας αποτελέσματα από άλλες έρευνες και του Σταματογενόπουλου, έγινε σύγκριση ανάμεσα στη γενετική σύσταση των Ελλήνων και των Βουλγάρων και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά σε 4 από τα 5 συστήματα που μπορούσε να γίνει σύγκριση. Μελετήσαμε και εμείς, με χρησιμοποιώντας πολλούς δείκτες, το DNA των κατοίκων όλης της Ελλάδας από χιλιάδες δείγματα και διαπιστώσαμε ότι χοντρικά οι υπογραφές των Ελλήνων ακολουθούν τη γεωγραφική προέλευση, δηλαδή τα δείγματα από τη Μακεδονία είναι πιο κοντά, ότι της Ανατολικής Μακεδονίας είναι πιο κοντά με τα δείγματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιο γνωστά με την Ήπειρο, με τη Θεσσαλία, ενώ οι πληθυσμοί της Νότιας Ελλάδας αποτελούν ένα άλλο κλάδο και επιπλέον οι πρόσφυγες είναι πιο κοντά σε κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Και ερχόμαστε στο κυρίως θέμα, η σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με αυτή των δύο γειτονικών σλαβικών λαών, δηλαδή της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα μου επιτρέψετε να κάνω την ομιλία μου, η Βόρεια Μακεδονία, αυτό θέλω να πω τώρα που λέτε εσείς, ήταν επαρχία του βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας, γνωστή ο Βαρδάσκα Βεβόνικα, επαρχία του Βαρδάρη. Συνεπώς δεν λέω τίποτε διαφορετικό από αυτό που λέτε εσείς, αλλά αφήστε με να κάνω την ομιλία μου. Εκείνο το οποίο όμως θα θέλω να σας πω και να σας εντυπωσιάσω, όλοι ξέρουμε ότι η χώρα αυτή είναι πολυεθνικό κράτος. Σας δίνω τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας η οποία έκανε το ίδιο το κράτος πριν από 2 χρόνια και έχω και τα στοιχεία το βιβλίο μου, το οποίο το πρώτο βιβλίο μου της γενετικής του ανθρώπου που παρουσίασα στην ίδια αίθουσα. Τότε η συχνότητα αυτών που ισχυρίζονται ότι ήταν Μακεδόνες ήταν 64%. Σήμερα είναι 58%, είναι Αλβανία αυξήθηκαν. Αντί
να επιτίθενται οι γείτονές μας εναντίον της Ελλάδας όπως εξιστόρησαν προηγουμένως, μήπως θα βγουν σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν ούτε Μακεδόνες στην περιοχή τους. Το λέω ως ένδειξη ότι ο πειδισμός αυτός στείνει, αντίθετα υπάρχουν όλο και περισσότερο οι Αλβανοί. Και ας έρθουμε να δούμε τη σύγκριση της γενετικής σύσθεσης των κατοίκων των γειτονικών χωρών με τους άλλους σλαβικούς λαούς. Η εργασία επίτηδες έχω επιλέξει, έχει γίνει από Σλάβους γενετιστές. Τι διαπιστώσουμε εδώ πέρα? Ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι πιο κοντά με τους Βούλγαρους. Αυτό δείχνει η διαφάνεια. Σκοπιανοί, Βούλγαροι. Σέρβοι, Βόσνοι. Συνεπώς, αυτό ισχυρίζονται ακόμη και σήμερα οι Βούλγαροι και τους ζητάνε, μάλλον έχουν δεχτεί να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Σας δείχνω άλλη μελέτη, η οποία δείχνει πάλι ότι οι κάτοικοι από τα Σκόπια είναι πάλι κοντά στους Βούλγαρους, στους Σέρβους και το καθεξής. Αντίθετα, οι Έλληνες είναι πιο κοντά με τους Ιταλούς. Σας δείχνω μια ακόμη εργασία που είναι πιο εντυπωσιακή. Έχω επιλέξει διαφορετικά είδη DNA. Στο πρώτο ήταν το Y χρωμόσωμα. Στο δεύτερο ήταν από αυτό που κληρονομείται και από τον πατέρα και από τη μητέρα. Και εδώ είναι το DNA που κληρονομείται αποκλειστικά στην τη μητέρα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Οι γειτονικές χώρες, είτε είναι τα Σκόπια, είτε είναι η Αλβανία, είτε είναι η Βουλγαρία και η Ελλάδα, απέχουν παρασάγκας 14. Συνεπώς, καμία σχέση δεν έχει η γενετική του σύσταση με τη γενετική σύσταση της Ελλάδας. Συνεψίζοντας, οι Σλάβοι των Σκοπτίων εντάσσονται μαζί με άλλους σλαβικούς λαούς. Τα πολλαπλά γενετικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία γενετική ομοιότητα ανάμεσα στους Σλάβους της γειτονικής χώρας με τους κατοίκους της Ελλάδας. Τα περί καταγωγής τους με τους αρχαίους Μακεδόνες είναι φαντασιώσεις, γιατί είναι γνωστό ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και το Μακεδονικό κράτος ζούσε το 4ο αιώνα π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν στη Βαλκανική τον 6ο αιώνα π.Χ., δηλαδή ήρθαν 10 αιώνες αργότερα από τότε που ήταν το Μακεδονικό έθνος. Και πώς μπορεί να ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι μετά 10 αιώνες των Μακεδόνων? Το κακό είναι, επειδή αναφέρθηκαν και προηγουμένως, υπάρχει καθημερινή προπαγάνδα στο διαδίκτυο. Ας αφήνουμε τις αρχές τους από τον απλό λαό καθημερινά και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε τουλάχιστον με εξαίρεση της Τσουδερού όταν είναι υπουργός. Τι ισχυρίζονται? Μια μελέτη η οποία έγινε το 2001 από έναν Ισπανό ανασολόγο και ερευνητές από τα Σκόπια δεν μελέτησαν κανένα δείγμα από την Ελλάδα. Πήραν απλώς κάποια δείγματα από την Ελλάδα, αν δείτε την εργασία τους, ούτε καν την περιοχή δειγματοληψίας γνωρίζουν. Και συνέκριναν όλες αυτές τις χώρες που βλέπετε. Και μας λένε με ένα γενετικό δείκτη που είναι γνωστό από τον προπροηγούμενο αιώνα ότι ένας γενετικός δείκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθυντικές μελέτες, ότι οι Έλληνες, ότι οι Σκοπιανοί μοιάζουν γενετικά με τους Κρήτες και όχι με τους γειτονικούς Μακεδόνες. Επιπλέον, ότι οι Έλληνες, οι μόνοι από όλους τους Ευρωπαίους, έχουν αφρικανική καταγωγή. Αυτή είναι η εργασία την οποία καθημερινά χρησιμοποιούν εναντίον της Ελλάδας οι μαύροι Έλληνες επιβαλλέονται τη χώρα τους.
Υπάρχει εντυπωσιακό όμως, στο ίδιο περιοδικό δημοσιεύεται εργασία από τέσσερα, όχι από ένα, από τέσσερα διαφορετικά γονίδια. Και τι διαπιστώνονται αυτοί? Ότι η ενετική σχέση των Ελλήνων μοιάζει εκείνη των Ιταλών. Οι ίδιοι δηλαδή οι Σκοπιανοί έχουν αποδείξει ότι οι θεωρίες τους είναι λαδασμένες. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να μιλάνε εις βάρος της χώρας μας. Άρα μπορούμε να πούμε τα αντικρώμενα αυτά αποτελέσματα δυστυχώς εξακολουθούνται να χρησιμοποιούνται εις βάρος της Ελλάδας όπως και άλλα στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι οι τρεις διαπρεπέστεροι γενετιστές παγκοσμίως, ο Πιάζα αλλά και άλλοι, έγραψαν στο περιοδικό Nature μαζί με το περιοδικό Science, είναι τα πιο αξιόλογα περιοδικά, ότι η μελέτη τους που βασίστηκε μόνο σε ένα γονίδιο πάσχει γεωγραφικά, ιστορικά και γενετικά και δεν έπρεπε ούτε καν να γίνει αποδεκτή. Γιατί έγινε αποδεκτή? Γιατί η editor, η συντάκτης στο περιοδικό, ήταν ο ίδιος ο Ισπανός ανθρώπος. Τόση αξιοπιστία έχει η μελέτη αυτή. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν πλέον στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να αντικρούσουν όλη η προπαγάνδα από τη γειτονική χώρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το βιβλίο του Μακρύ. Δεύτερο, υπάρχει το βιβλίο «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το πάρουν απ' έξω». Υπάρχει το βιβλίο και στα αγγλικά «The Genetic Origin of Greece». Είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι υπάρχει άρθρο μας DNA Sub-Sahara Groups, το οποίο γράψαμε με το Καράτζο, το γιατρό από τον Καναδά, το καθηγητή Μίλερ, τον αρχαιολόγο, ο οποίος διέπρεπε στην ΕΜΕΑ και ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει αρθρογραφήσει τα περιοδικά για την ιστορική αλήθεια της Μακεδονίας. Είχε γράψει επίσης επιστολή στο τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κακώς αναγνωρίζει τη γειτονική χώρα με το όνομα Μακεδονία. Και επιπλέον μπορούμε να πούμε αυτό το πόνημα έχει τόσο ιστορικά όσο και αρχαιολογικά όσο γενετικά στοιχεία τα οποία αποκρούν πλήρως όλη την προπαγάνδα των γειτονικών χωρών. Δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι σε εισαγωγικά προσπαθούν να ρίξουν την ιστοσελίδα αυτή για να μην είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Θα σας πω ένα ακόμη στοιχείο, όχι από την Ελλάδα. Ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Αλεξάνδρα The Great. Και τι λέει? Ο Μέγας Αλέξανδρος ζούσε σε ένα ελληνικό κόσμο με ελληνικά ονόματα, τη λυτρία των 12 θεών του Ολύμπου, ήταν Έλληνας ως το μεδούλι. Το να πει κάποιος ότι γεννήθηκε στα Σκόπια είναι δείγμα γραμματοσύνης, αντίστοιχη σε να πει ότι ο Σέξπιρ γεννήθηκε στη Λευκορωσία. Και το άλλο εφτάπελο είναι τόσο Τούρκοι όσο και Σλάβοι διάφοροι από τις δύο γειτονικές σλαβικές χώρες ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι Σλάβοι, η γνωστή θεωρία του Φαλμεράγκερ. Μελετήσαμε εμείς τη γενετική σύσταση όλων των ευρωασιατικών πληθυσμών. Όχι με ένα, όχι με δύο, όχι με τρεις, βλέπετε με χιλιάδες γενετικούς δείκτες. Και τι διαπιστώσαμε? Το θεωρητικό σαν αναμενόμενο. Οι Έλληνες είναι γενετικά πιο κοντά με Ιταλούς και με Ισπανούς, ενώ όλα τα σλαβικά έθνη είναι απομακρυσμένα
από τη γενετική συστατική των Ελλήνων. Με λίγα λόγια, η θεωρία του Φαραμεράγκελ δεν στέκει. Και εδώ βλέπουμε επιπλέον ότι και η γενετική σύσταση των Τούρκων διαφέρει από αυτή των Ελλήνων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, ο Φαραμεράγκελ ισχυριζόταν ότι η Πελοπόννησος έχει κατακλειστεί από Σλάβους, έχει κυριεύσει, ότι οι Μανιάτες και οι Τσάκωνες είναι Σλάβοι. Ο αείμνηστος καθηγητής Σταματογιαννόπουλος μελέτησε τη γενετική σύσταση των κατοίκων της Πελοποννήσου με χιλιάδες γενετικούς δείκτες και τους συνέκρινε με κατοίκους από σλαβικές χώρες και όλες τις χώρες. Θα πω ένα παράδειγμα. Σχεδόν δεν βρέθηκε ίχνη υπογραφών Σλάβων ούτε στους Μανιάτες ούτε και στους Τσάκωνες. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε η γενετική πλέον τελεσίδικα απορρίπτει τη θεωρία του Φαραμεράγκερ για την καταγωγή των Ελλήνων από Σλάβους. Ερχόμαστε σε αυτό το οποίο ζήτησα να τροποποιήσω για να την κάνω πιο ευρεία την ομιλία μου. Υπάρχει γενετική συνέχεια ή η ασυνέχεια των Ελλήνων. Το ελληνικό έθνος γεννήθηκε ή ξαναγεννήθηκε το 1821. Είναι γνωστό ότι την εποχή του Χαλκού υπήρχαν τρεις σπουδαίοι πολιτισμοί, ο Μυκηναϊκός, ο Μινωικός και ο Κυκλαδικός. Χάρη πλέον στη δυνατότητα μελέτης του DNA, όχι μόνο από τωρινούς ανθρώπους, αλλά και από οστά που ζούσαν άτομα, άνθρωμα, όχι μόνο την νεολιθική εποχή, αλλά ακόμη και την παλαιολιθική εποχή που 40.000 χρόνια. Θα αρχίσω, να και μιλάμε για τη Μακεδονία, από την πρόσφατη δημοσίευση της Παπαγεωργοπούλου από την Κομωτινή, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΣΕΛ και μελέτησε τη γενετική σύσταση των κατοίκων τριών περιοχών, δηλαδή τόσο μινωικά, όσο και ελλαδικά, όσο και μικυναϊκά δήματα. Τους συνέβαινα μεταξύ τους, θα πω ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα. Ότι η γενετική σύσταση των Ελλήνων, των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας, αποτελείται από περίπου 80% της σύστασής μας από τους ανθρώπους που ζούσαν πριν από 4.000 χρόνια στη Μακεδονία. Είναι εντυπωσιακό το συμπέρασμα αυτό. Συνεπώς, η εργασία αυτή δείχνει, η αρχαιογενετική μελέτη, ότι οι σημερινοί Έλληνες έχουν περίπου το 80% το DNA της DNA σύστασης παρόμοια με τους κατοίκους που ζούσαν στο Βόρειο Αιγαίο. Ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη μελέτη του ανήμνηστου καθηγητού Σταματογιαννόπουλου, ο οποίος μελέτησε δείγματα από τη μινωική περίοδο και τη μικυναϊκή περίοδου και διαπίστωσε ότι οι Μικυναίοι και οι Μινωίτες έχουν κοινή γενετική σύσταση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και είχαν παρόμοια γενετική σύσταση με τους νεολιθικούς πληθυσμούς που ζούσαν εκείνη την εποχή στο Αιγαίο. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ακόμη μια φορά διαπιστώνεται ότι η γενετική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας έχει τουλάχιστον 70% καταγωγή από τους Μυκηναίους που ζούσαν πριν από 3.500-4.000 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι υπάρχει γενετική συνέχεια των Ελλήνων, ότι το ελληνικό έθνος ξαναγεννήθηκε και δεν γεννήθηκε το 1821. Προς Θεού, υπάρχει μια παρανόηση σε αυτά που λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες είμαστε απόλυτα καθαροί. Δεν υπάρχει κανένας πληθυσμός ο οποίος να είναι απόλυτα καθαρός. Απλώς λέμε ότι οι προσμίξεις στον ελληνικό πληθυσμό για λόγους κουλτούρας, γλώσσας, θρησκείας κ.ο.κ. είναι χαμηλότερος από ό,τι είναι σε άλλους λαούς. Να σας πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Είναι γνωστό οι Άραβες ότι κυρίευσαν την Κρήτη
και έμειναν εκεί πέρα γνωστό το όνομα του Φάντακα. Μελετήθηκε το DNA των κατοίκων της Κρήτης και βρέθηκαν σχεδόν ανύπαρκτες προσμίξεις στους κατοίκους της Κρήτης με τους Άραβες. Αντίθετα, είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόσμιξη τουλάχιστον 7% στους κατοίκους της Ισπανίας. Περί αυτού μιλάμε για ποσοστό πρόσμιξης και όχι για απόλυτα καθαρούς πληθυσμούς. Έθεσε μάλιστα το περιοδικό Science πριν από 2-3 χρόνια να λέει με βάση τα στοιχεία αρχαιογενετικής, αλλά λένε παλαιογενετικής, είναι το ίδιο πράγμα, ότι οι Έλληνες έχουν πράγματι μυθική προέλευση. Και συμπεραίνει ότι η γενετική κληρονομιά των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τη φυσική συνέχεια 4.000 χρόνων της ελληνικής του ελληνικού έθνους. Και ας έρθουμε και στον οπλίστα, ο οποίος, τον Ελίτη, ο οποίος λέει στο τελευταίο του βιβλίο «Ο κήπος με τις αυταπάτες» και το πιο διασυστατικό κατά δάνα είναι ούτε, ότι μήτε πει ποτέ ο νους τους πως μετά 3.000 χρόνια ο ίδιος λαός στην ίδια γη εξακολουθεί να μιλεί η ίδια γλώσσα, με την έννοια ότι και ο λιγότερο εγγράμματος, κυρίως αυτός, ο Ποροπόλης και ο Αρτοπιός, και ο Αρτοπιός εξακολουθεί να λέει τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι και γλωσσικά αποδεικνύεται η συνέχεια των Ελλήνων, όχι μόνο γενετικά. Σας ευχαριστώ να παρακολουθήσετε.